έχουμε. Είναι και τα σκαμπό έτσι κουνιούνται. Α, τα κορίτσια μου. Καλή, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλω τη Μέρη και την Ελένη την άλλη φορά και θα κάνουμε τέτοια. Λοιπόν, η Γρηγορία και η Μπριγκένα είναι τα κορίτσια μας εδώ και τις έχει φέρει, κυρίες και κύριοι, η Άννα Αλμπάνη. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανούλα μου, που είσαι εδώ. Είναι πολύ αγαπημένη μου, συνεργάτη μου, άπειρα χρόνια, δεν ξέρω πόσα, 15, είναι too many, η αλήθεια είναι αυτή. Και θέλαμε να ανοίξουμε το φάκελο φρύδια. Φρύδια. Γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ, υπάρχουν τάσεις στα φρύδια, έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε μπερδευτεί. Πάρα πολύ, κάποτε ήταν το πολύ λεπτό, μετά το πιο χοντρό, μετά το άφρο, μετά τα τατού. Τώρα είναι το brow lift. Δεν ξέρω τι να κάνω, μίλα μου. Τι ωραία που τα είπες όλα, πόσο χαίρομαι. Ξεκινάμε λίγο από brow lift, αφού έχουμε θα πούμε για brow lift, τη Γρηγορία την έχουμε με μία μεμβράνη. Μπορούμε μόνες μας να το κάνουμε σίγουρα, αυτό. Γιατί γίνεται και στο σπίτι. Και για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε το σχήμα επίσης μόνες μας. Εννοείται. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ωραία. Τι είναι το brow lift. Ξεκινάω εδώ από τη Γρηγορία μου, το οποίο την έχω όπως βλέπεις εδώ πέρα με μια μεμβράνη κολλημένη πάνω στα φρυδάκια της. Why? Because ήταν κατηφορικά τα φρύδια της. Έχουμε βάλει ένα χημικό πάνω που είναι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε περμανάν τα μαλλιά μας. Mm-hmm. Μυρίζει απέσια. Δεν το φέρω εδώ για να μην το μυρίσετε τόσο έντονα. Πολύ ωραία. Το βγάζω. Έχουμε βάλει σταθεροποιητικό. Και σε αυτή τη φάση, όταν το σκουπίζεις, οι τρίχες θα είναι ανηφορικές. So, έχεις κάνει αυτό το instant lifting, αυτό το fluffy, το φρύδι, το μοντελέ που θέλουν όλες αυτή τη στιγμή. Που είναι πολύ τάση. Κάνε μας λίγο πιο κοντινό βρεάρι μας να το δούμε αυτό. Γιατί αυτό τι τάση είναι, πώς ξεκίνησε. Είναι τάση. Σας έχω στείλει και φωτογραφίες στο control για να το δούνε. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει στα μοντέλα backstage, το οποίο είναι τα φρύδια αυτά, τα οποία έχουν μια ανηφορική κλίση. Και τώρα, όχι αδίκως, γιατί αυτή η τάση εννοώ, γιατί όντως σηκώνει το μάτι, δείτε το ένα με το άλλο. Το άλλο το έχουμε σηκώσει και το έχουμε και βάψει σύση μέσα, οπότε έχουμε μπορούμε κάνει και τριχάκια. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες, μέσα. Πόσο διαρκεί? Το brow lift διαρκεί περίπου ένα μήνα. Οπότε εμείς οι Ελληνίδες που έχουμε και λίγο κατηφορικά τριχάκια και στην καμάρα κάτω, αυτή είναι η τάση τώρα που βλέπουμε στις φωτογραφίες και αυτό είναι πώς το κάνουμε εμείς. Τώρα, αυτό γίνεται και στο σπίτι με σαπούνι. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις επαγγελματία με σαπούνι. Θέλει σαπούνι γλυκερίνης, όπως είναι αυτό εδώ το σαπουνάκι το ωραίο. Ναι. Αυτό, το βουτάμε μέσα το βουρτσάκι μας σε νερό, αυτό, και τρίβουμε μέσα στη σαπούνι γλυκερίνης. Και έχουμε κάνει στην Μπριγκένα δίπλα ακριβώς το ίδιο, Σύση μου, το δεξί της. Και θα πάω από εδώ τώρα για να σου δείξω πώς μπορείς να το σηκώσεις με γλυκερίνη σαπούνι. Οπότε, μια κυρία που θέλει να κάνει ένα μακιάζ στο σπίτι, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις με brow lift. Δηλαδή για ένα βράδυ. Για ένα βράδυ. Να και να έχεις και το look. Μένει ανηφορικό, βλέπεις που το έχουμε σηκώσει, μένει όλο ανηφορικό. Στεγνώνει έτσι από τη γλυκερίνη και δεν χάνει καθόλου το σχήμα του και μπορείς να έχεις αυτή την τάση στο σπίτι. Αν σου αρέσει, μπορείς να πας να το κάνεις στο Ινστιτούτο πιο μόνιμο, να σου κρατήσει. Και αν δεν σου αρέσει, να το δοκιμάσεις πρώτα, να δεις αν σου αρέσει. Σίγουρα, γιατί κάποιες κυρίες δεν έχουν αρκετό πυκνά φρύδια για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν μόνο με το σαπούνι. Χρειάζεται και λίγο γέμισμα. Που δεν έχουν τόσο πυκνά φρύδια, το γεμίζουνε. Π.χ. αυτό το κορίτσι που δεν έχει τόσο πυκνά φρύδια. Δεν έχω τόσο πυκνά φρύδια. Το πανέμορφο αυτό το κορίτσι. Είναι λίγο πιο λεπτά τα φρυδάκια σου, οκ. Okay? Ναι. So, σε σένα θα έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση πάνω στο σχηματισμό φρύδιων που θα χρειαζόσουν. Ξέρουμε όλοι κλασικά τα μετρήματα στα φρύδια, το οποίο ξεκινάμε από τη μύτη. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι, αν έχουμε μεγάλη μύτη, μην πηγαίνουμε πολύ κοντά στη μύτη. Άσε έναν αέρα, γιατί πολλοί πάνε με το κόκαλο της μύτης και πάνε ευθεία πάνω, ενώ δεν χρειάζεται να το δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το εσύ είσαι μικρή μύτη, οπότε θα μπορούσε να αφήσει. Περίμενε και λίγο, γιατί έχω μπερδευτεί. Hold it, κορίτσια. Για αυτό τώρα για τον brow lift πάλι μου λες στην Ελένη. Στην Ελένη δεν θα έκανα brow lift. Όχι, ωραία, να κλείσουμε λίγο τον brow lift. Το brow lift βεβαίως. Ναι, καταρχήν, αυτή η τάση αγόρια σας αρέσει εσάς με τα φρύδια έτσι πάνω? Λίγο σχεχτική είναι. Είναι σχεχτική. Δεν ξέρω. Ήθελα και την αντρική την άποψη. Κοίτα, την σηκώνει όμως το βλέμμα. Εμένα αυτά τα φρύδια μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, για ένα σοου, για ένα βίντεο κλιπ, για τέτοια πράγματα. Για τέτοια πράγματα. Η κοπέλα σου δεν θα ήθελες?
Δεν με πειράζει. Ό,τι θέλει, ό,τι κάνει. Ό,τι θέλει εκεί. Εγώ δεν θέλω να τη βάλω τα φρύδια. Ωραία, ή πολύ τρομακτικά. Υπάρχει αλλά κάποιο. Να είναι πιο αφράτα. Είναι ωραίο φρύδι πάνω τη. Σηκώνει το βλέμμα πάντως, σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο οποίο απαγορεύεται το brow lift? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει όχι πρόσωπο που απαγορεύεται. Όχι, αλλά με μύτη, μάτια, ξέρω εγώ, κάποια χαρακτηριστικά. Όχι. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν κάποια φρύδια που είναι πάρα πολύ ήδη μεγάλα και δεν χρειάζεται να τα μεγαλώσουμε κι άλλο. Ωραία. Αν όμως έχουμε λεπτά φρυδάκια, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι έχουν λίγο παραπάνω όγκο, χωρίς να αναγκαστεί να πας να κάνεις τατού απαραίτητα. Να στο λεπτό, το λεπτό το φρύδι. Το παίρνει, μπορείς να κάνεις. Για πάμε τώρα, ναι, στον πόνο. Και στο λεπτό. Και για μπράουλι. Σε πάω από εδώ εσένα για να σε έχω αριστερά μου. Γιατί καταρχάς οι κοπέλες που βγάλαμε πολύ λεπτά τα φρύδια μας μετά δεν ξαναβγαίνουν οι τρίχες. Δεν ξαναβγαίνουν. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά και το τατού είναι ένα πρόβλημα. Και στο λέω εγώ που κάνω τατού όλη μου τη ζωή. Εντάξει, κάνω 20 χρόνια τατουάζ. Θέλει πολύ λίγο το τατού. Δηλαδή, όταν δουλεύω με ένα φρύδι, δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ το σημείο που θα κάνει τατού. Ναι, γιατί Άννα, καμιά φορά το φαίνεται το ψεύτικο. Πολύ. Είναι σαν ψεύτικο το πολύ έντονο. Είναι και οι πελάτες εσύ που ζητάνε το ψεύτικο. Οπότε πρέπει να έχει και εσύ ένα μέτρο μαζί του. Γιατί κάποιο που μπορεί να μην ξέρει τι είναι όμορφο. Και πρέπει να ξέρεις αν θες να είσαι ωραία άβαυτη ή αν θες να είσαι ωραία βαμμένη. Πού να είσαι και τα δύο. Αν γεμίζουμε το φρύδι μας, πού πρέπει να δώσουμε ένταση? Από κάτω από το φρύδι ή από πάνω? Εγώ νομίζω ότι η κάτω γραμμή, αλλά βέβαια να μην είναι και πάρα πολύ μακριά εδώ. Κοίτα κάτι, βλέπεις τον αντιχειρά μας εδώ πέρα, τόσο μακριά πρέπει να είναι το φρύδι σου από την χόχη, την εσωτερική των ματιών. Βάλε μου εσύ τον αντιχειρά σου εκεί. Εκεί να ξεκινάει. Τώρα, αν εσένα ξεκινάει εδώ πάνω, εννοείται ότι πρέπει να γεμίζει από την κάτω μεριά. Ναι. Αν όμως εσένα εκεί κάτω είναι γεμάτο, λογικά πρέπει να γεμίζει από την πάνω μεριά. Απλά δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ μακριά τα φρύδια από τα μάτια, γιατί φαίνεται ότι έχει μόνιμη έκπληξη, ένα μόνιμο Botox. Ναι. Οπότε θέλουμε να γεμίζουμε. Ναι, μεν οι μύτες και όλες οι σωστές οι κινήσεις, ναι, τις ξέρουμε. Το αλλά τόξο, πώς το πετυχαίνουμε. Πάνω από το κόκαλο. Απάνω από το κόκκινο. Μην είσαστε κάτω και να μην πηγαίνουν πιο χαμηλές οι άκρες από την αρχή. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Α, στο ίδιο ύψος. Ή πιο ψηλά. Εδώ, ή πιο ψηλά. Αν εδώ βάλουμε μια ευθεία και αυτό βγαίνει λίγο πιο χαμηλά, είναι σαν να τη τραβάει λιγάκι το πλαϊνό πιο χαμηλά. Αν βγάλει μία τριχούλα από εδώ πέρα, μπορεί να τη σηκώσει όλο το βλέμμα. Μιλάμε για μία τρίχα κάποιες φορές που είναι η διαφορά και στα φυσικά μας φρύδια. Το οποίο πώς το βλέπουμε, Άννα? Αν βάλουμε το μολύβι μας ευθεία, ό,τι είναι από εδώ και κάτω είναι αυτό που βγαίνει. Να το δηλαδή να μην είναι πιο μακρύ το πλαϊνό από ότι είναι το βρουσινό. Κατάλα, λίγο έχεις βάψει και είναι φανταστικό. Ωραία. Και σε περίπτωση που θέλουμε κάτι πιο μόνιμο. Ημιμόνιμο μακιάζ, ειδικό. Λίγο όμως, κορίτσια. Μην κάνετε πολύ και να τα αφήνετε να ξεθοριάζουν επίσης. Μην πάτε κάθε εξάμηνο και ξαναβάζετε και ξαναβάζετε. Ας το όλο να φύγει από το δέρμα και μετά πήγαινε μετά από 1,5-2 χρόνια και ξανακάνε λίγο. Δηλαδή κάποιοι έχουν εθιστεί. Μέτρο. Ναι, πρέπει μέτρο. Να υπάρχει. Έχουν εθιστεί σε όλα τα θέματα ομορφιάς. Οπότε θέλει λίγο και καλό. Μάλιστα. Και όχι βαθιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναλμπάν. Ευχαριστούμε και τα κορίτσια μου εδώ. Όσο μιλάτε εσείς για φρύδια που είναι πολύ ενδιαφέρον σαν θέμα, εγώ έχω μπει στο mothersblog.com.